Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Πλημμύρισαν από κόσμο τα εμπορικά καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Έσπευσαν για τις αγορές της τελευταία στιγμή σε κριτική. Επάρκεια αγαθών στην αγορά. Ξεχύθηκαν στους δρόμους οι μικροί αλλά και μεγαλύτεροι καλαντιστές. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα ήχησαν παντού. 16 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Εντάχθηκε στο νέο ΣΕΣ. Αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες. Τι θα ισχύσει στην Κρήτη? Αυξημένη ήταν από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους των Χανίων, συνηγορούντος και του καλού καιρού που επικράτησε, με αποτέλεσμα εκατοντάδες καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα που λειτουργήσαν με συνεχές ωράριο ήταν αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το αδιαχώρητο επικράτησε στα ακροπολία της δημοτικής αγοράς, τα συνοικιακά καταστήματα τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Σε γιορτινούς ρυθμούς αλλά σε επίπεδα κρίσης κινήθηκε η χανιώτικη αγορά μία ημέρα πριν τα Χριστούγεννα. Παρότι η κίνηση ήταν σαφώς αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, παρέμεινε κάτω από τα περσινά επίπεδα. Κινηθήκαμε φέτος σε μέτρια επίπεδα. Η οικονομική κρίση έχει τις επιπτώσεις. Παραδοσιακά οι Έλληνες της τελευταίας στιγμής περίμεναν οι περισσότεροι τη σημερινή μέρα για τις όποιες αγορές. Ναι, χθες και σήμερα έγινε η κίνηση, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μικρή ή μεγάλη, ήταν το νοτική. Παρόλη την ανέχεια και τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος, τα Χριστούγεννα είναι συνηθισμένο να ψωνίζουν, ας πούμε. Η κίνηση σήμερα είναι ικανοποιητική. Δεν νομίζω όμως θα καλύψει την έλλειψη που παρατηρήθηκε στην κίνηση τις προηγούμενες μέρες. Εμείς Έλληνες έτσι είμαστε, τελευταία στιγμή. Εμείς τελευταία στιγμή έτσι, για να κάνουμε περισσότερα ψώνια, γιατί από τον πανικό αγοράζει περισσότερα συνήθως. Αργούνε να πληρωθούμε και λίγο να πάρουμε τα λεφτά. Οπότε πάμε, τελευταία στιγμή. Τι να κάνουμε, όπως όλοι. Σε επίπεδα κρίσης και οι τιμές, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή και ακόμη χαμηλότερα. Οι τιμές φέτος πώς είναι? Μπορώ να πω ότι χαμηλότερες από πέρυσι και από πέρυσι. Δηλαδή 5 χρόνια υπάρχει πρόβλημα. Στα ίδια επίπεδα. Μπορώ να πω ότι είναι και φτηνότερες από... είναι και πιο φτηνά από πέρυσι. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Τιμές πώς σας φάνηκε? Καλές είναι, καλές. Αντέχουμε σήμερα για φέτος. Όποια σε λεφτά καλές είναι. Αρκεί να ζει λεφτά, όλα καλά είναι. Μπορώ να πω κανονικές. Ούτε πολύ φθηνά, αλλά ούτε και ακριβά. Παρά τις μειωμένες τιμές, οι αγορές των καταναλωτών περιορίζονταν στα άκρως απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι και σε δώρα κυρίως για τα παιδιά. Λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν τελείως αλλάξει και η νοοτροπία και η κατηγορία των πελατών. Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση έχει θίξει πολλούς ανθρώπους και έχουν τάσει προς χαμηλότερα προϊόντα και φθηνότερα. Οι άνθρωποι γενικώς αγοράζουν πιο οικονομικά πράγματα, πάντως αγοράζουν για τα παιδιά τους ό,τι μπορεί ο καθένας. Θα υπάρξουν λίγο περικοπές, θα υπάρξουν. Φέτος θα τη βγάλουμε, τον χρόνο θα δούμε. Αλλάζουν και οι επιλογές, δηλαδή θα ψωνίσουμε μόνο τα απαραίτητα τις υποχρεώσεις ή θα κάνουμε και δωράκι στον εαυτό μας? Εννοείται πρώτα δώρο στον εαυτό μας, ρε παιδιά. Sorry κιόλας. Δηλαδή, δουλεύουμε, σκοτωνόμαστε να κάνουμε κάτι και για μας, μέρες που είναι. Θα κάνουμε δώρα, λίγα, αλλά θα κάνουμε για τους αγαπημένους μας, τους γονείς μας, την αδερφή μου. Την καθιερωμένη βόλτα στην αγορά των Χανίων έκανε και ο Τάσος Βάμβουκας. Νομίζω ότι αυτή η παράδοση έχει και την αξία της, γιατί μας επιτρέπει και εμάς και εμένα να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους, σε ένα χαρμόσυνο περιβάλλον, να ευχηθούμε ένα στον άλλο, να ανταλλάξουμε βέβαια και ορισμένες απόψεις για ορισμένα θέματα. Πάντα υπάρχουν αυτά ακόμα και τις γιορτινές μέρες και εγώ το χαίρομαι, πρέπει να σας πω εξάλλου. Και να πούμε ότι μπορεί τα χρόνια που περνάμε να είναι δύσκολα, να είναι πιο δύσκολα από τα προηγούμενα και να περιμένουμε και επόμενα δύσκολα χρόνια, όμως δεν έχει σημασία. Εμείς πάντα πρέπει να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, να κάνει ο καθένας από εκεί που βρίσκεται το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε όλοι μαζί με συλλογικότητα, με αλληλεγγύη να βγούμε από τη χρήση. Η παράδοση μας καλεί, έστω και με τις πενιχνές μας οικονομίες, με την πενιχνή μας σύνταξη, να κρατήσουμε τις παραδόσεις, διότι αν χάσουμε τις παραδόσεις μας, έχουμε χάσει το κουράγιο μας, έχουμε χάσει τη δυνατότητα να αντικρούσουμε όλη αυτή την επίθεση που γίνεται, που μας θέλουν, ας πούμε, να είμαστε ισοπεδωμένοι. Όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά αύριο και το Σάββατο, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
Χριστουγεννιάτικος Μποναμάς έρχεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όπως έγινε γνωστό, εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ με συνολική χρηματοδότηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ το έργο που αφορά στην επέκταση του νοσηλευτικού ιδρύματος μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η οποία υλοποιήθηκε με κονδύλια από την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο. Η δεύτερη φάση για την επέκταση του Βενιζέλιου Νοσοκομείου είναι το πρώτο έργο το οποίο εντάχθηκε στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και το οποίο θα δημοπρατηθεί αρχές του χρόνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15.700.000 ευρώ και υπάρχει επιπλέον 1 εκατομμύριο για αρχαιολογικές ανασκαφές αλλά και για την μεταφορά του δρόμου που οδηγεί προς την έξοδο του νοσοκομείου. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, με το έργο αυτό διαψεύδονται οι Κασάνδρες και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του τίθεται μέχρι το τέλος του 2018. Ένα όνειρο πολλών χρόνων, όλων των εργαζομένων στο Βενιζέλιο, αλλά και των κατοίκων της Κρήτης, γιατί χρειάζεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, χρειάζεται η επέκταση να γίνει γιατί είναι μια αναγκαιότητα, για να δουλέψουν και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι σε ανθρώπινες συνθήκες, αλλά και οι ασθενείς να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον. Για την ολοκλήρωση της μελέτης συνεργάστηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με τις τεχνικές υπηρεσίες του Βενιζέλιου Νοσοκομείου αλλά και με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Σηματοδοτεί την έναρξη της νέας περίοδου και ενδεικτικά και ουσιαστικά η νέα περίοδος για την Περιφέρεια Κρήτης ξεκινάει με ένα έργο πνοής στον τομέα της υγείας. Την ολοκλήρωση, την τελευταία φάση της δημιουργίας της καινούργιας πτέρυγας, ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, που έχει πάρα πολύ κίνηση και αποδοχή από την κοινωνία του Ηρακλείου, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα με 83 κλίνες καινούργιες και πολλά άλλα και πολλές άλλες υποδομές, θα δώσει τη δυνατότητα στον Ηρακλειώτη πολίτη και όχι μόνο, στον κριτικό πολίτη, να θεραπευτεί και να νοσηλευτεί με πολύ καλύτερους όρους. Το έργο αποτελούσε ένα όραμα για τους εργαζόμενους στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, καθώς εδώ και πολλά χρόνια η παλαιά πτέρυγα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που έχει το νοσοκομείο. Ένα μεγάλο όνειρο πολλών ανθρώπων και πολλών χρόνων αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό που εύχομαι και ειδικά αυτές τις μέρες είναι να γίνει το δυνατόν συντομότερο προς όφελος όλων μας. Είχαμε τη συμπαράσταση πάντα της Περιφέρειας. Πράγματι βλέπουμε το όραμά μας να γίνεται πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στο νοσοκομείο, βέβαια πάντα με τη στήριξη της Περιφέρειας, αλλά το παλιό νοσοκομείο χρειάζεται ανακαίνιση. Για να αναγεννηθεί αυτό το νοσοκομείο πρέπει να γίνει το έργο αυτό που αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται, για να βοηθηθεί το Βενιζέλιο, το παλιό, να ανακαινιστεί και να φτιαχτούν οι δομές του ξανά. Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων πολλών ταχυτήτων ετοιμάζει η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, που επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για να προλάβει να παραδώσει στο Οικονομικό Επιτελείο το πόρισμά της με τις νέες τιμές σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος Μαΐου. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα γίνει αναπεριοχή και αναζώνη και όχι οριζόντια με μια μείωση της τάξης του 30% όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης. Δώρο-άδωρο χαρακτηρίζει τις μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, καθώς, όπως λέει, με βάση τον προϋπολογισμό του 2016 είναι δεδομένα τα χρήματα τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να εισπράξει από τα ακίνητα. Κάτι που συνεπάγεται ότι μπορεί να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες, όμως για να πετύχει το στόχο της η κυβέρνηση είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές. Όμως το ζητούμενο είναι το κατά πόσο το κράτος θα διατηρήσει τους φορολογικούς συντελεστές στο ίδιο επίπεδο, που σε αυτό το τομέα δεν έχει καμία δέσμευση από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δηλαδή, το κράτος θα μειώσει τους συντελεστές μεν των αντικειμενικών αξιών, θα μειώσει τις αντικειμενικές αξίες, όμως αν αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές, τότε τα χρήματα που θα εισπράττει θα είναι τα ίδια ή περισσότερα. Ο κύριος Αράπογλου λέει χαρακτηριστικά ότι τα χρήματα που η κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι θα εισπράξει από τον έμφυα του 2015 αλλά και του 2016 είναι 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα εισπραχτούν από την κυβέρνηση είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Ειδικά για τον έμφυα του 2014 και του 2015 το κράτος έχει προϋπολογίσει να εισπράξει 2,65 δις. Και για το 2016
πάλι θέλει να εισπράξει το ίδιο ποσό και εδώ είναι ξεκάθαρο ότι για τον έμφυα του 2016 θα υπολογιστεί με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν την 1 Ιανουαρίου του 2016. Μέχρι τότε δεν θα έχουν προλάβει να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες, άρα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα ξαναπληρώσουν έμφυα και για το 2016 το ίδιο ποσό που πλήρωσαν το 2015. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Πού θα κάνουν ρεβεγιόν οι κριτικοί, πόσο θα στοιχίσει η νυχτερινή έξοδος απόψε στα δημοφιλή στέκια των Χανίων. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσαν παραμονή των Χριστουγέννων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πολιτική αρχηγή. Τα κάλαντα είπαν στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα διαδοχικά το πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο, το Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου και ο Σύλλογος Κωστιλάτα από την Άρτα. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσαν σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πολιτική αρχηγή. Η μπάντα των ενόπλων δυνάμεων και η προεδρική φρουρά έψαλαν τα κάλαντα στον Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ ακολούθησαν το Λύκειο Ελληνίδων, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, η Εύξηνος Λέσχη Ποντίων Ναούσης και η παιδική χοροδία του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε τα κάλαντα από το πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο, το Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου και τον Σύλλογο Κωστιλάτα από την Άρτα. Ο Πρωθυπουργός έλαβε δώρο από τον Σύλλογο Κωστιλάτα μια γλίτσα και είπε ότι με αυτή θα πάει στις Βρυξέλλες. Αυτό θα μου χρειαστεί να το πάρω, στις Βρυξέλλες. Ξεκίνα πρώτα από μέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας μοίρασε δώρα στα παιδιά από το πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο. Στον μεταβατικό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πλακιωτάκη είπε τα κάλαντα ο Όμιλος Φρακοφόρων Κρήτης. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά ο κύριος Πλακιωτάκης δήλωσε βέβαιος ότι με ενότητα και πίστη στα ιδεώδη του λαού και του έθνους μας μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία με πίστη, με ενότητα, στα ιδεώδη του λαού και του έθνους μας μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την συγκυρία. Με μια μαντινάδα ευχήθηκε καλές γιορτές ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αφού άκουσε τα κάλαντα από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Η γιά μου μαντινάδα είναι στα χρόνια μας τα 100, μένουμε πάντα νέοι. Γιατί είναι το δίκιο του λαού που πάντα μας εμπνέει. Μάλιστα ο κύριος Κουτσούμπας χόρεψε και ποντιακό χώρο. Ο Πάνος Καμένος επισκέφθηκε τα ακριτικά νησιά και ευχήθηκε χρόνια πολλά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί μακριά από τις οικογένειές του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε φυλάκια και σχολεία στο Καστελόριζο, τη Στρογγύλη, τη Ρώ, την Ψέριμο, τις Ινούσες, τον Άγιο Ευστράτιο και τη Λίμνο. Να συγχαρώ όλο το στράτευμα, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, που σε μέρες γιορτών βρίσκονται εδώ στο καθήκον με υψηλό επαγγελματισμό, με υψηλό ηθικό, με αγάπη για την πατρίδα, μακριά από τις οικογένειές τους, προκειμένου να υπηρετήσουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα της Ελλάδος. Οικογενειακά, παρέα με συγγενείς και φίλους, θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα οι περισσότεροι Χανιώτες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει πως θα κάνει χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στο σπίτι, ενώ λόγω της οικονομικής κρίσης λιγότεροι είναι εκείνοι που δηλώνουν πως θα βγουν απόψε σε κάποιο από τα νυχτερινά μαγαζιά της πόλης. Παρ' όλα αυτά, πάντως, τα εστιατόρια και οι χώροι γενικότερα εστίασης έχουν επιμεληθεί διάφορα μενού για την απόψινη βραδιά, με τις τιμές ανά άτομο να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τα 30 ευρώ. Κάτι η οικονομική κρίση, κάτι το οικογενειακό κλίμα της εορτής, το σπίτι αναδεικνύεται στην πρώτη επιλογή των Ελλήνων για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Το γιορτινό τραπέζι φέτος θα κοστίσει από 110 έως 160 ευρώ για μια εξαμελή οικογένεια, περίπου 10 ευρώ φθηνότερα από την πέρυσι. Στο σπίτι, οικογενειακά και με φίλους. Λόγω παράδοσης ή λόγω κρίσης? Λίγο απ' όλα. Και για παράδοση και για λόγω κρίσης. Με την οικογένεια. Μέσα. Παράδοση ή κρίση? Μάλλον κρίση, εδώ. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αψηφούν την κρίση και δηλώνουν ότι δεν νοείται χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς νυχτερινή έξοδο. Για αυτούς τα περισσότερα κοσμικά κέντρα των Χανίων έχουν ετοιμάσει πλήρες μενού που κυμαίνεται από 20 έως 35 ευρώ. Η τιμή του ποτού στα νυχτερινά μαγαζιά ξεκινάει από 7 ευρώ και δεν ξεπερνάει τα 10,
ενώ μία φιάλη κοστίζει από 60 έως 100 ευρώ. Αρχικά στο σπίτι και μετά ναι, κάπου έξω να δούμε και λίγο κόσμο. Δεν γίνεται με αυτόν τον καιρό να είσαι μέσα στο σπίτι, γίνεται, δεν γίνεται. Έξω. Μπορούμε, αντέχουμε παρά την κρίση. Τι να κάνουμε, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χτίζει καλή διάθεση και υπόσχεται ότι έχει λείψει το τελευταίο διάστημα. Στιγμές ξεγνιασιάς και ανέμελο χαμόγελο. Τα κριτικά παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν σήμερα στο Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό οι σμηνίτες από την 133 Σμηναρχία Μάχης. Την ίδια ώρα, έντονη κινητικότητα από παιδιά που έψαλαν τα κάλαντα παρατηρήθηκε και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη. Πλημμύρισαν από χριστουγεννιάτικες μελωδίες σήμερα τόσο η Περιφέρεια Κρήτης όσο και το Δημαρχείο Ηρακλείου, αφού αρκετοί ήταν οι φορείς και οι μπάντες οι οποίοι θέλησαν να πουν τα κάλαντα στους τοπικούς άρχοντες. Στο Δήμο Ηρακλείου, η Φιλαρμονική του Δήμου, όπως κάθε χρόνο, αφού πέρασε πρώτα από την Περιφέρεια, έψαλε τα κάλαντα στο Δήμαρχο, στους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους. Για μια ακόμη φορά, απολαύσαμε τη Φιλαρμονική του Δήμου στα κάλαντα. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες χρόνια πολλά και να είμαστε όλοι μαζί, αλληλέγγυοι, σε αυτούς ιδιαίτερα που έχουν ανάγκη και πιέζονται. Χρόνια πολλά και πάλι. Ανάλογη ήταν και η εικόνα στην περιφέρεια Κρήτης, όπου πέρασαν αρκετές χοροδίες για να ψάλουν τα κάλαντα στον Περιφερειάρχη, ανάμεσά τους και η μεικτή χοροδία της περιφέρειας Κρήτης. Μετά τις ευχές των παιδιών που έχουν μεγαλύτερη αξία, οι ευχές οι δικές μας προς όλους τους πολίτες της Κρήτης για καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, με δύναμη, με υγεία, με αισιοδοξία. Καλές γιορτές σε όλες και όλους. Από νωρίς το πρωί γέμισαν οι δρόμοι των Χανίων με χαρούμενες φωνές που έψελναν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Τα κάλαντα ακούστηκαν και στα κέντρα λήψης αποφάσεων του νομού, όπως τα δημοτικά καταστήματα και το μέγαρο της αντιπεριφέρειας. Μικροί καλαντιστές πήραν και φέτος τα τρίγωνά τους και πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης προκειμένου να μεταδώσουν το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου αλλά και να γεμίσουν την καθημερινότητά μας με μουσικές και ευχές. Οι μικροί τα είπαν στις γειτονιές της πόλης με τις υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες τους να σκορπίζουν αισιοδοξία και συγκίνηση. Να πω καρπονικός, Χριστουγεννά και σήμερα. Από νωρίς το πρωί, οι μικροί καλαντιστές χτύπησαν πολλές πόρτες και είπαν ακούραστα τα κάλαντα προκειμένου να τιμήσουν το έθιμο. Λέτε κάθε χρόνο τα κάλαντα? Ναι. Και πηγαίνετε σε σπίτια, σε μαγαζιά, που πηγαίνετε? Πιο πολύ σε μαγαζιά. Και σας δίνουν κάτι τι? Μας δίνουν. Ναι. Λέτε κάθε χρόνο τα κάλαντα? Φυσικά. Και εσύ? Ναι. Και θα πείτε και τις πρωτοχρονιάς? Ναι. Ναι, και εγώ το πει την πρωτοχρονιά, γιατί γιορτάζω και την πρωτοχρονιά. Βγαίνουμε, πάμε εδώ πέρα, πάμε σε όλα τα, στο λιμάνι. Έχουμε πάει σχεδόν παντού. Σχεδόν λέει ο κόσμος να τα πείτε τα κάλαντα? Μερικοί, σχεδόν το 1/4. Ωστόσο, για αυτό που ανυπομονούν τα παιδιά είναι ο Άγιος Βασίλης και τα δώρα που θα μοιράσει σε όσα παιδιά δεν ήταν άτακτα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Τι δώρα ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη? Θα ζητήσω ένα κουτί μακιγιάζ. Και εσένα? Βασιλική. Εσένα? Ναι. Και εσύ τι δώρο ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη? Ένα μικρό χάμστερ. Θηλυκό. Ένα κουκλάσπιτο. Εσύ? Δεν ξέρω ακόμα. Αυτό κάλετα και μια κουκλά Έλσα και Άννα. Επόμενο ραντεβού με τους μικρούς καλαντιστές στην παραμονή της πρωτοχρονιάς και αν και η καιρή είναι δύσκολη, μην αρνηθείτε να ανοίξετε στα παιδιά που θα βάλουν στο σπίτι σας το πνεύμα των γιορτών και θα μοιράσουν απλόχερα ευχές για ένα καλύτερο αύριο.
Εν τω μεταξύ, η μπάντα της Πέμπτης Μεραρχίας έψαλε χριστουγεννιάτικες μελωδίες στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολο Βουλγαράκη. Ο Απόστολος Βουλγαράκης έστειλε τις δικές του ευχές για ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φωτίσει τους κυβερνώντες και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Να αναγεννηθεί η χώρα μας, να αναγεννηθούν οι συμπολίτες μας, όλος ο λαός μας. Σε κάθε χανιώτισσα και σε κάθε χανιώτη ιδιαίτερα εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και το χρόνος που περνά να είναι χειρότερος των τελευταίων χρόνων. Χρόνια πολλά με υγεία. Συνέχεια στο δελτίο μας για την ανάγκη ανασύνταξης των εσωτερικών δυνάμεων των Ελλήνων πολιτών μιλούν επιστήμονες της ψυχικής υγείας εξηγώντας τις συνέπειες της κρίσης στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Το θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα διαλέξεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Η Ελλάδα βρισκόταν πάντα σε κατάσταση κρίσης, ωστόσο στις μέρες μας οι Έλληνες έχουν χάσει την ελπίδα και την αισιοδοξία τους. Αυτό διαπιστώνουν επιστήμονες από το χώρο της ψυχικής υγείας, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη ανασύνταξης των ψυχικών μας δυνάμεων και επαναπροσδιορισμού των επιθυμιών μας. Στη διάρκεια ημερίδας του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Δυτικής Κρήτης, παρουσιάστηκε η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια της ύφεσης, ενώ τονίστηκε ότι έζησαν και σε δυσκολότερες συνθήκες, τις οποίες και αντιμετώπισαν. Δηλαδή, αν αναρωτηθεί κανείς πριν από 50 χρόνια, στη δεκαετία του 50 του 60, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν να μετακινηθούν. Δηλαδή, πολύ δυσμενέστερες καταστάσεις. Αλλά τι είχανε? Είχανε ελπίδα για ζωή, είχανε όρεξη για ζωή, είχανε όνειρο για ζωή. Αυτά τα οποία έχουν χαθεί σήμερα και πρέπει και μπορούμε σιγά σιγά να τα βάλουμε στη ζωή μας, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε άνθρωποι της δράσης και όχι άνθρωποι της παρατήρησης και της απόσυρσης. Στις μέρες μας, ωστόσο, κυριαρχεί η θλίψη και η παρέτηση, τόνισε ο ψυχίατρος και διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, Αντώνης Λιωδάκης, ο οποίος πάντως τόνισε ότι η αισιοδοξία αποτελεί τη μοναδική διέξοδο. Πράγματι, η αλήθεια ότι ζούμε στον αστερισμό της κρίσης. Αλλά για να ανταποκριθούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα της εποχής και να καταφέρουμε να ανατρέψουμε όλη αυτή την δυσμενή πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας, δύο είναι τα ζητήματα που πρέπει να προτάξουμε. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση με αισιοδοξία και χαμόγελο, δηλαδή ότι μπορούμε. Και δεύτερον, είναι να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε όλες τις παραμέτρους της κρίσης. Για πολυπαραγωγική κρίση που άρχισε να καλλιεργείται αρκετά χρόνια πριν, κάνουν λόγο οι ειδικοί. Είναι των τελευταίων δεκαετιών και συσχετίζεται με την απαξίωση του εαυτού, αυτού καθ' αυτού, συσχετίζεται με την μεγάλη έμφαση στον καταναλωτισμό, δηλαδή βιώνουμε μία απίστευτη καταναλωτική αντίληψη και κυριαρχεί αυτή η αντίληψη στη ζωή μας, βιώνουμε ένα εγωτισμό, μια εγωπάθεια, δηλαδή νομίζουμε ότι το κέντρο του κόσμου είναι το άτομό μας και κανένας άλλος. Οι ψυχικές συνέπειες της κρίσης σε κάθε περίπτωση μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσα από μια διαφορετική αντίληψη, επεσήμανε ο κύριος Λιωδάκης. Εκτιμώ ότι ο σημερινός άνθρωπος, ο σημερινός Έλληνας κατανοεί βαθύτερα το τι και πώς και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ανασυντάσσει έτσι τις δυνάμεις του και μπορεί τα βήματα να είναι μικρά. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα αυτό που θέλουμε όσον αφορά στην ποιότητα της ζωής, όχι όσον αφορά το να ξαναφέρουμε τις συνήθειες τις παλιές, αλλά μια άλλη αντίληψη του υπάρχειν και του συνυπάρχειν. Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στα αγκιακά και εγκεφαλικά επεισόδια που αποτελούν μια ακόμη σύγχρονη απειλή.
Αυξημένα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της τροχαίας κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Επιποδός βρίσκεται η τροχαία και στην Κρήτη με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης κατά μήκος τόσο του εθνικού όσο και του επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού, με το προσωπικό της Ελλάς να προτρέπει τους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ. Επιποδώς βρίσκονται οι άνδρες της τροχαίας Χανίων για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Με στόχο την ανέμακτη επιστροφή των εκδρομέων, συνεργεία των τμήματων τροχαίας του νησιού αλλά και του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, βρίσκονται σε κέρια σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου τόσο για τη διευκόλυνση των οδηγών όσο και για τη βεβαίωση παραβάσεων σε όσους δεν συνετίζονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων αλλά και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς θα υπάρχουν έκτακτα και αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το αστικό δίκτυο της πόλης των Χανίων καθώς και στο παλαιό κομμάτι της Εθνικής Οδού Χανίων Κισάμου και στο κομμάτι της Εθνικής Οδού της Νέας Εθνικής από το Κολυμπάρι μέχρι και το Καστέλι. Θα υπάρξουν συνεργεία ελέγχων για επικίνδυνες παραβάσεις όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους και ζώνης, η χρήση κινητού τηλεφώνου. Αυτά τα συνεργεία θα είναι καθόλου το 24ωρο και θα δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο μέθης. Θα υπάρχουν συνεργεία τα οποία θα συνεργάζονται μαζί με διάφορες υπηρεσίες όπως το Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης για τον εντοπισμό και την τιμωρία των παραβατών οδηγών. Για όσους οδηγούς δεν τηρήσουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, η καμπάνα από τα πρόστιμα προβλέπεται βαριά. Στο αλκοτέστ τα όρια είναι, υπάρχουν τρεις κλίμακες. Η πρώτη κλίμακα είναι από 0,25 μιλιγκράμμ εκμειωμένο αέρα ανά λίτρο μέχρι 0,40 και είναι 200 ευρώ χρηματική ποινή. Η δεύτερη βαθμίδα είναι από 0,40 έως 0,60 και είναι 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 3 μήνες και από 0,60 και πάνω είναι πλημεληματικού χαρακτήρα η παράβαση και έχει 6 μήνες αφαίρεση η άδεια οδήγησης και ό,τι υποβληθεί, όποια ποινή υποβληθεί από το, επιβληθεί από το δικαστήριο. Την ίδια ώρα, χρυσός κανόνας για ασφαλή επιστροφή στο σπίτι παραμένει ότι όταν πίνουμε δεν οδηγούμε. Ο κόσμος έχω την εντύπωση ότι έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί κάποια πράγματα και τηρεί τον κώδικα, τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εμείς συστήνουμε όλες αυτές τις μέρες να υπάρχει σύνεση, να σεβαστούν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οδηγοί, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς και καλές μετακινήσεις. Όταν υπάρχει πρόθεση να βγουν έξω να διασκεδάσουν οι δύο συνέοι, ένας να μην πιει ή αν είναι να πιούνε, να ειδοποιήσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο να τους παραλάβει ή να πάρουν κάποιο ταξί. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Ούρα στις τράπεζες σπέβδουν για διακανονισμούς και εξοφλήσεις υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Ολομέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Καταρχάς επεσήμανε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήταν οι κύριοι διαπραγματευτές και εκφραστές του μνημονίου ως μέλη της ηγετικής ομάδας από το 2009 και μετά. Χαρακτήρισε αλαζονική τη θέση του Μητσοτάκη, πως η κίνησή του να είναι υποψήφιος κρίθηκε από τη συμμετοχή. Άναψε για τα καλά η μάχη του δεύτερου γύρου των εκλογών για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας με τους δύο μονομάχους Βαγγέλη Μεϊμαράκη και Κυριάκο Μητσοτάκη να ταλάσσουν βολές. Σε συνέντευξή του στο Sky, ο κύριος Μεϊμαράκης σήκωσε το γάντι για τους ισχυρισμούς ότι στηρίζεται από τις βαρονίες του κόμματος, λέγοντας ότι δεν δικαιούται να τα λέει αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι γιος πρώην πρωθυπουργού. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα στήριζε τη δική του υποψηφιότητα, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν υποψήφιος. Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής, και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να εμπιστευόταν εμένα. Ναι. Αλλά προσέξτε, είμαι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι εγώ είμαι εκφραστής της Βαρονίας, όταν έχω ανέβει σκαλή. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε έμεσες αιχμές για το ύφος των δηλώσεων Μεϊμαράκη,
λέγοντας ότι ο ίδιος αποφύγει κάθε προσωπικό χαρακτηρισμό και ότι θα απαντά μόνο πολιτικά. Απάντησε όμως στις κατηγορίες με Μαράκη περί αλαζονίας για τους 400.000 πολίτες που πήγαν στην κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος υπερασπίστηκε την ανοιχτή διαδικασία όταν ο Βαγγέλης Μημαράκης την ήθελε κλειστή. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι έφερα 400.000 ανθρώπους στην κάλπη. Είπα όμως ότι εγώ αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μημαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Ο Βαγγέλης Μημαράκης άσκησε κριτική και στις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οικονομία, επικρίνοντας συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις του, όπως η απόλυση των καθαριστριών και όλα αυτά στον απόϊχο δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που χαρακτηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη νεοφιλελεύθερο. Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και επέρεται και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουμε αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν. Και μπορούμε να την κάνουμε. Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι πρόκειται για αντιγραφή της ρητορικής ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτιέμαι αν άκουγα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί για νεοφιλελεύθερη πολιτική. Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη τα οποία ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία μας προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο. Επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε σήμερα το πρωί και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Χαρακτήρισε χτύπημα κάτω από τη ζώνη της αναφορής Μητσοτάκη στην απουσία με Μημαράκη από την ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης. Δεν θέλω στο κόμμα τριβές και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ναι. Ο κ. Μημαράκης, δυστυχώς γι' αυτό, ναι, είχε ένα οικογενειακό σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ναι. Ο δικός του άνθρωπος. Συγγενικό του πρόσωπο. Πολύ ναι, συγγενικό. Ναι, πρώτου βαθμού. Ναι, ναι. Προσέξτε. Και ειδοποιεί τον γραμματέα του κόμματος και ειδοποιεί και τους βουλευτές. Το ξέραμε όλοι οι βουλευτές. Ναι, αλλά υπάρχει πάντα, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Ο κ. Μημαράκης, τουλάχιστον δημόσια, είπε ότι στηρίζει το σύμφωνο σύμβασης. Θα ήθελα τουλάχιστον να έχει στείλει μια επιστολή. Δεν έχουν προηγούμενο οι ουρές που έχουν αρχίσει να σχηματίζονται σε εφορίες και τράπεζες. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι φορολογούμενοι που σπέβδουν τις τελευταίες ημέρες του χρόνου να πληρώσουν φόρους και τέλη ή να τακτοποιήσουν διάφορες φορολογικές τους εκκρεμότητες. Μπορεί να είναι παραμονή Χριστουγέννων και οι περισσότεροι πολίτες να επέλεξαν να κάνουν μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της πόλης, ωστόσο αρκετοί ήταν και εκείνοι που έσπευσαν να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Καθώς οδεύουμε για την αλλαγή του χρόνου και κατ' επέκταση του φορολογικού έτους, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες σπέβδουν στα τραπεζικά καταστήματα. Ακόμα και μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα εδώ στην τράπεζα. Ναι, τι να κάνουμε. Τα Χριστούγεννα πρέπει να πηγαίνουμε στις τράπεζες. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις. Πολλές οι εφορίες, πολλές οι δόσεις. Χρειάζεται να... και δώρα και τα λοιπά. Ερχόμαστε για να πληρώσουμε μόνο. Οι φορολογούμενοι, αν και δείχνουν να χαλαρώνουν λόγω των ημερών, δεν ξεχνούν την μακρά η αλήθεια είναι λίστα με φόρους που πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του 2015. Αναλυτικότερα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει πληρωθεί ο έμφυα του 2015. Τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2016. Μάλιστα, όσοι δεν πληρώσουν τα τέλη μέχρι και το τέλος της προθεσμίας, θα πρέπει να τα πληρώσουν διπλά στις αρχές του έτους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλήσουν τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να πληρώσουν τη 12μηνη ρύθμιση για τα εισοδήματα του 2015, οι αγρότες στην επιπλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος, ενώ θα πρέπει να πληρωθεί και ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων. Όλες οι εταιρείες, τα λοιπά νομικά πρόσωπα και οι λοιπές νομικές εντότητες θα πρέπει να εξοφλήσουν μέχρι 31 Δεκάτου την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014. Τέλος, θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου η επιπλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος για ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές και φαλουχικές εταιρείες. Μια ευχαριστή έκπληξη περίμενε τους ασθενείς της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων χθες το απόγευμα. Οι μαθητές από το Λύκειο της Νέας Κηδονίας πήραν την πρωτοβουλία να χαρίσουν λίγες στιγμές χαράς στους μικρούς ασθενείς της κλινικής, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα όχι στα σπίτια τους, αλλά στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ο
Άγιος Βασίλης έφτασε νωρίτερα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Δεν ήταν ο γνωστός παππούλης από την Κεσαρία, αλλά οι μαθητές του Λυκείου Νέας Κηδονίας, οι οποίοι έψαλαν τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε νότες αισιοδοξίας. Ήρθαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων να τραγουδήσουμε τα κάλαντα και κάποια άλλα τραγούδια για τα παιδάκια, τα οποία νοσηλεύονται και δεν θα βγουν τα Χριστούγεννα. Και θέλουμε να μοιράσουμε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα και να μοιράσουμε την αγάπη μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα παιδιά χαρούμενα, αυτές και τις οικογένειές τους, ώστε να περάσουν καλά τις γιορτές. Πώς προέκυψε η ιδέα? Ήταν η ιδέα, όπως και πέρυσι που κάναμε εντός του σχολείου μόνο χοροδία. Φέτος είπαμε να το επεκτείνουμε λίγο και να κάνουμε τα παιδάκια εκτός σχολείου να είναι χαρούμενα. Και έτσι μαζευτήκαμε περισσότερα άτομα και ελπίζουμε του χρόνου να συνεχιστεί αυτό όχι μόνο από εμάς αλλά και από υπόλοιπα σχολεία και από άλλες οργανώσεις. Σκοπός μας ήταν να μοιράσουμε αισιοδοξία και χαμόγελα όχι μόνο στο σχολείο, να βγει και παρά έξω όλο αυτό. Πιστεύω ότι με λίγες πρόβες και με μερικά τραγούδια το καταφέραμε. Εκτός από χαμόγελα, οι μαθητές του Λυκείου Νέας Κηδονίας χάρισαν και αναμνηστικά δώρα στους μικρούς ασθενείς της παιδιατρικής κλινικής. Μοιράζουμε αυτά τα δωράκια για αναμνηστικά στα παιδιά, τα οποία μας βοηθάνε, τα οποία θέλουμε να κάνουμε χαρούμενα. Τι είναι? Είναι μερολόγια με το Daffy Duck και με τα ανιψάκια του και είναι για το 2016. Αγκαλίτσα, παιδιά! Θέλουμε να κάνουμε αγκαλιά, όπως έγινε το τραγούδι. Κάνε μια αγκαλιά, παιδί μου! Μπράβο σας κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εντάξει, μέρες που είναι τα παιδιά είναι λίγο στεναχωρημένα. Όχι δικιά μας. Και εντάξει, τα κάνανε χαρούμενα. Είναι πολύ, πολύ καλό, πολύ αισιόδοξο. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Η πρωτοβουλία των μαθητών του Λυκείου Νέας Κηδονίας ήταν συμβολική, αλλά εξέπεμψε και ένα χειρότατο μήνυμα προς εκείνους που έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να κάνουν πιο γλυκά τα Χριστούγεννα για τους συνανθρώπους μας που περνούν δυσκολίες αλλά πράττουν λιγότερα από μια παρέα λυκειόπαιδα. Το σίγουρο είναι ότι έφτασε στις ψυχές των ανθρώπων των δικών μας και των δικών τους, οπότε ίσως και αυτός να ήταν ο κύριος στόχος μας, όχι απαραίτητα σε εκείνους αλλά σε εμάς. Κι αν δεν βγάλαμε ευρώ και τι μάφτο, με δραχμές πάλι τα κάλαντα θα λέμε, όπως τότε το παλιό καλό καιρό. Σαν παιδιά και θα γελάμε και θα κλαίμε. Χριστούγεννα αγκαλιά παντού με φίλους, Χριστούγεννα και να είμαστε καλά. Μια αγάπη δε μετριέται σε δεσμίδες μας, σε φωτοβολίδες και φινιά. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς στην τηλεόραση Κίδων, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.